Σήμερα βγάλατε και μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση λέγοντα ότι η Νέα Δημοκρατία είχε βάλει τον πύχη πιο χαμηλά στο παρελθόν. Μιλάω πάντα για την επιστολή Καραμαλή. Θέλω ωστόσο να σταθούμε στην γενικότερη στάση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προ τον πρώην Πρωθυπουργό, γιατί διαπιστώνουμε αδιαμφισβήτητα μια στροφή 180 μοιρών. Μια επιστολή που δέχεται ο πρώην Πρωθυπουργό ω βάση τη λύση, την πρόταση του κυρίου Νίμιτ, η οποία γιατί μίλαγε για διπλή ονομασία. Και μάλιστα για διπλή ονομασία που το, η σύνθετη, Βόρεια Μακεδονία, αλλά Σκόπια, Μακεδονία Σκόπια, μάλιστα θα λεγόταν σύμφωνα με την πρόταση αυτή, θα ίσχυε μόνο εντό του ΟΗΕ. Αυτό τι σημαίνει, ότι όχι απλώ στο εσωτερικό θα συνέχιζε η χώρα να λέγεται Μακεδονία, όχι απλώ δεν θα άλλαζε το σύνταγμά τη, αλλά και ότι κάθε χώρα με την ελεύθερη βούλησή τη θα μπορούσε να διαλέξει αν θα πάει στο σύνθετο όνομα ή αν θα πάει θα κρατήσει το παλιό. Η ίδια ύπαρξη τη επιστολή αυτή δείχνει ότι η συμφωνία των Πρεσπών είναι πολύ καλύτερη και από ό,τι διαπραγματευόταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμία επιστολή, Καραμαλή. Η επιστολή στην οποία αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριο Υπουργό είναι μια πρόταση του κύριου Νίμιτ. Έχει βγάλει και μια ε, σχετική. Έχει βγει non-paper, εν από το γραφείο του κυρίου Καραμαλή το οποίο ξεκαθαρίζει τα πράγματα, λέει την αλήθεια. Και δεν, η αλήθεια δεν είναι, αργείτε την επιστολή. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρόταση την οποία έχει σε πρωτοσέλιδο το ντοκουμέντο είναι η πρόταση του κύριου Νίμιτ, όχι η πρόταση του κύριου Καραμαλή. Άρα λοιπόν αναρωτιέται κάποιο λογικό άνθρωπο, αν αυτή που λέει ο κ. Κατρούγκελο ήταν η πρόταση Καραμαλή, για ποιο λόγο ο ίδιο άνθρωπο έβαλε βέτο στο Βουκουρέστι. Τώρα, ανεξάρτητα από την επιστολή, εγώ θέλω να σα ρωτήσω σε περίπτωση. Μισό λεπτό, όμω, γιατί τα δεδομένα δεν πρέπει να αμφισβητούνται. Ούτε καν οι κύκλοι του Κώστα Καραμαλί δεν αφισβητούν την ύπαρξη τη επιστολή. Λένε ότι ήταν μια τακτική κίνηση. Ουσιαστικά λένε δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκε μυστική διπλωματία σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που ήταν, ότι ήταν η επίσημη. Είπα κι εγώ ίδιο ότι ήταν. Τον πρόεδρε, κύριε Κατροπέ, το διαβάσατε. όχι πρόταση του, ναι, 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 του ναι. Καραμαλί. Εσεί είπατε ναι, ότι ήταν πρόταση ναι, του Καραμαλί. Αυτό δεν ισχύει. Αφισβήτησα κι εγώ ότι ήταν πρόταση Νίμιτ. Αν διαβάσετε όμω την επιστολή. Την οποία δεν αποδέχτηκε ο Καραμαλίτ. Όχι, ναι, το ναι, αντίθετο. Ναι Πρόταση... Πώ την αποδέχτηκε, αφού το. Γιατί την έχω μπροστά μου. Και λέει λοιπόν το εξή: Είναι πρόταση Νίμιτ. Αυτέ οι θέσει απέχουν από τι αρχικέ δικέ μα, αλλά είμαστε έτοιμοι να τι αποδεχθούμε ω βάση τη λύση. Λοιπόν, δηλαδή, κύριε ο κύριο Καραμπαγή, δείτε τα αυτά που λέει ότι είναι η Αποδέχθηκε την πρόταση, την πρόταση λόγω, νίμιτς, Γκαντώνα, για διπλή ονομασία ω βάση τη λύση. Ελάτε κύριε Υπουργέ, αφήστε τον άλλο σε όλη τη διαπραγμάτευση για τη συμφωνία των Πρεσπών, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώ προσπαθούσε να φέρει επιχειρήματα τα οποία συνέφεραν τη σκοπιανή πλευρά. Συνεχώ έλεγε ότι η Ελλάδα παλαιότερα έχει αποδεχθεί τη δίθεν μακεδονική γλώσσα, ότι ο Σαμαρά είχε αποδεχθεί την ονομασία Μακεδονία. Τώρα λέει ότι ο Καραμαλή είχε και αυτό αποδεχθεί την ονομασία Μακεδονία. Μα αν την είχαν αποδεχθεί, για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία έβαλε βέτο στο Βουκουρέστη. Για, λόγο... για ποιο λόγο αφού την είχαμε αποδεχθεί. Για ποιο λόγο δεν είχε κλείσει το θέμα. Μα, δηλαδή, γιατί... οι Σκοπιανοί τι διεκδικούσαν όλα αυτά τα χρόνια. τον αποδεχθεί το Θέλω να σα ρωτήσω, κύριε Κυρανάκη, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία έρθει πρώτο κόμμα και κληρονομήσετε αυτή τη συμφωνία, που είναι πια μια διεθνή συμφωνία. Θα την τηρήσετε, φαντάζομαι. Είναι μια διεθνή συνθήκη και όπω γνωρίζετε καλά, κυρία Γκαντόνα, δεν υπάρχει προηγούμενο ανατροπή μια διεθνού συνθήκη. Εκτό αν τα δύο μέρη συμφωνήσουν σε, μία... σε μια νέα συνθήκη. Όπω λέγατε. Εμεί θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τα σημεία στα οποία μπορούμε να κάνουμε κάποιε βελτιώσει. Όποιο λέει στον ελληνικό λαό ότι αυτή η συμφωνία ακυρώνεται με ένα νόμο και ένα άρθρο, λέει απλά ψέματα. Μάλιστα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμεί, μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι πολύ καλύτερο για τα μακεδονικά προϊόντα ώστε τα προϊόντα που παράγονται στη Μακεδονία και εξάγονται στο εξωτερικό να έχουν την ελληνική σημαία και να προστατεύονται, να κατοχυρώνονται. Μάλιστα. Δεύτερον, να μην δεχθούμε καμία αλλαγή προφανώ στα ελληνικά βιβλία, αλλά να διεκδικήσουμε αλλαγέ με αλυτρωτικό περιεχόμενο στα σκοπιανά βιβλία. Αυτό το προβλέπει η συμφωνία. Και τρίτον, δεν το προβλέπει η συμφωνία. Η συμφωνία που έχει την υπογράψει με Κύριε Υπουργέ, για να, συγνώμη, συγνώμη. Συγνώμη, να συγνώμη, ολοκληρώσει, και να και, και Ουσιαστικά λέει ότι αποδέχεται το εξή ότι στα ελληνικά βιβλία θα αλλάξουν ενδεχόμενε αλυτρωτικέ αναφορέ. Λε και παραδέχεται δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχουν αλυτρωτικέ αναφορέ στα ναι, ελληνικά βιβλία. Και ακριβώ γι' αυτό είναι ναι, Μα δεν υπάρχουν, υπάρχουν. εσεί το λέτε ότι υπάρχουν όμω. Λοιπόν. Άρα εμεί σε αυτά τα σημεία, κυρία Γκαντόνα, συν το, βέτο, το δικαίωμα βέτο που διατηρεί η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το διατηρήσουμε ω διαπραγματευτικό εργαλείο, ώστε αν ο κύριο Ζάεφ ή μια επόμενη κυβέρνηση έρθει και επιμείνει στι ιστορικέ ανακρίβειε, στα ιστορικά λάθη, η Ελλάδα θα βάζει βέτο. Και δεν θα αναγνωρίσουμε ποτέ τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό ω Μακεδόνα Πρωθυπουργό, όπω τον λέει ο κ. Καντρούμπα. Τώρα, για να δούμε λίγο τα τη οικονομία, γιατί σε πολύ λίγε μέρε πια οι κάλπε ανοίγουν. ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για ένα κρυφό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη. Και όταν δεν τον κατηγορείτε για αυτό, κάνετε λόγο για έναν αρμαγεδόνα που θα φέρει. Σε τι ακριβώ αναφέρεστε. Λοιπόν, οι ψηφοφόροι πρέπει να συγκρίνουν μπροστά στην κάλπη, Πρώτα-πρώτα, τι επιδόσει των κομμάτων στο παρελθόν και δεύτερον, το πρόγραμμα ανάπτυξη που επαγγέλλονται. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή που με 15% έλλειμμα, 24 δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμμα, μα έφερε στην ανάγκη να έχουμε τα μνημόνια. Επιδεινώσε την κρίση. Για να μην αναφερθώ στο προηγούμενο παραγωγικό μοντέλο που είχε. Τώρα λοιπόν το δίλημα είναι το εξή. Εμεί φέραμε τη χώρα πίσω στην ανάπτυξη. 9 συνεχόμενα τρίμηνα. 15 χρόνια είχαμε να το δούμε αυτό. Και δεν τα... το πιστωθήκατε όμω στι ευρωεκλογέ. Γιατί ο κόσμο περίμενε περισσότερα από εμά και γιατί ο κόσμο και σήμερα εξακολουθεί να τα φέρνει δύσκολα πέρα. Όποιο δεν το παραδέχεται αυτό, δεν ξέρει την ελληνική κοινωνία. Όμω, δείξαμε ότι μπορούμε να φέρουμε την οικονομία σε ανάπτυξη, κρατώντα παράλληλα το κοινωνικό κράτο ζωντανό. Ε, μιλάμε για κρυφό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, γιατί ορισμένε από τι πτυχέ του έχουν ήδη εκδηλωθεί. Για παράδειγμα. Εάν για κάθε πέντε αποχωρεί στο δημόσιο, έχουμε μία πρόσληψη. Και δεδομένου ότι έχει ήδη ανακοινώσει ότι από τι 1.500 προσλήψει που επιτρέπει αυτή η αναλογία, οι 1.300 ήταν στην αστυνομία. Τι σημαίνει αυτό. Ότι για τι νοσοκόμε που φεύγουν από 500. τα νοσοκομεία Αυτά και για τις... Αυτά που λέτε, ο κόσμο θεωρείται ότι δεν τα έχει καταλάβει. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν γίνει αντιληπτό προ τι συνέπειέ του. Με λίγα λόγια, λέω το εξή πολύ απλό πράγμα. Εάν επιλέξουν το ΣΥΡΙΖΑ, θα εξακολουθήσουν έχουν ανάπτυξη με προποθέσει όμω στήριξη και τη κοινωνία. Αν ακολουθήσουμε το πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι με τα λόγια του, το στίχου του, στίχο, το Σταμάτη του Σταμάη Κραουνάκη, ακόμα και αν πιάσει, και έχουμε ανάπτυξη που εγώ πολύ αμφιβάλλω με βάση παλιέ επιδόσει, τα εργοστάσια μεγάλα, τα μεροκάματα μικρά εργασιακή ανασφάλεια, υποβάθμιση του κοινωνικού κράτου. Κύριε Κυριανάκη, κ. Κ. από τη δική σα πλευρά, ακούμε συνεχώ τον κυρία ε, κ. Κομιτσοτάκη να μιλάει για την ανάγκη για μείωση των φορολογικών βαρών. Είδαμε όμω να βάζει λίγο νερό στο κρασί του και να λέει ότι σε ορίζοντα τετραετία θα δούμε αυτέ τι φοροελαφρύνσει που σχεδιάζεται. Μήπω θέλω να πω και εσεί στάζετε από τη δική σα πλευρά πολλά και. Στο τέλο δεν μπορέσουν αυτά να υλοποιηθούν. Σε ορίζοντα διετία. Οι πρώτε μειώσει θα έρθουν στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το Σεπτέμβριο του 2019. Δηλαδή, εφόσον μα εμπιστευτεί ο ελληνικό λαό, το Σεπτέμβριο ήδη θα ψηφιστούν οι πρώτε μειώσει, θα συμπεριληφθούν στον προπολογισμό του 20 και την επόμενη χρονιά, το Σεπτέμβριο του 20 δηλαδή, θα ολοκληρωθούν οι μειώσει που έχουν αναλάβει. Κάνουν... Να, να λέγει ορίζοντα τετραετία. Μιλάω λοιπόν, και για το συνολικό διαιτίας, πακέτο. Διαιτίας, διαιτίας. Υπάρχουν όμω και κάποιε μειώσει περαιτέρω Όπως... πέρα από ας πούμε, η φορολογία στις επιχειρήσεις θα μειωθεί σε ορίζοντα διετία. Δηλαδή, η μισή μείωση τώρα, η μισή μείωση του χρόνου. Ο φόρος στα μερίσματα επίσης, ο ΦΠΑ, επίσης θα μειωθεί 11% ήδη από τώρα στην εστίαση. Άρα υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία, τα οποία από την αρχή θα ανακουφίσουν στους Έλληνες πολίτες. Όμως θέλω να απαντήσω και στον κύριο Κατρούγκαλος, αυτό που πείτε και το 1 προς 5. Καταρχάς, το 1 προς 5 είναι μία πρόσληψη 5 συνταξιοδοτήσει. Όχι πέντε απολύσει όπω Αποχωρη... ψευδό. Αποχωρήσει. Είπα. Ναι, αποχωρήσει. όχι για εσά. Όπω ψευδό αναφέρουν ε, η Αυγή, για παράδειγμα, ή κάποιες, κάποια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ο κ. Κατρούγκαλο προ τη του. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι σε βάθο ε, χρόνου σταδιακά θα μπορούν να μειώνονται. Όμω, κάποιοι τομεί, όπω η αστυνομία, δηλαδή η ασφάλεια τη χώρα, mm -hmm. οι ένοπλε δυνάμει, οι νοσηλευτέ, το σύστημα εκπαίδευση, χρειάζονται ενισχύσει. Αυτό όμω, αυτό ο τρόπο θα μα επιτρέψει μια ευελιξία ώστε να βλέπουμε κάθε φορά. Πού χρειάζονται οι ανάγκες, πού, υπάρχουν, ε, πού υπάρχει ανάγκη ενίσχυση και να μπορούμε να κάνουμε στοχευμένες πολιτικές. Δεν χρειάζεται όλο ο ελληνικός λαός να διοριστεί στο δημόσιο. Διότι οι μισθοί του δημοσίου πληρώνονται από τον ιδιωτικό τομέα. Πολύ Άρα, να λοιπόν, τελευταία θα φράση, βασική προτεραιότητα για μα mm -hmm. είναι να βρουν δουλειά οι νέοι άνθρωποι, να ενισχύσουν τον ιδιωτικό τομέα, γιατί το επιχειρήν στην Ελλάδα είναι, κυρία Καντώνα, ο σύγχρονο ηρωισμό. Αυτού του ανθρώπου παραγωγή πρέπει να στηρίξουμε και όχι να διωγγώνουμε συνεχώ το δημόσιο, όπω θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ.